Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω αναδική συνάδελφη να κάνω κάποιες ερωτήσεις σήμερα. Απλώς θέλω να κάνω έτσι δύο μικρές επισημάνσεις, αν μου επιτρέπετε. Να κάνετε. Ωραία. Να είστε σύντομος. Ναι, σας πάντα έχω να κάνω ερωτήσεις. Η μία επισήμανση αφορά την ενημέρωση που θα ήθελα να μας κάνει ο κύριος Δήμαρχος σχετικά με, αν θέλετε, με τις προτάσεις που έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την εξάρτηση της παραβατικότητας στη Δημοτική Ενότητα Άγριος, Θουρίας και Αρφαρών. Δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιό του, αν κουβεντιάσετε, κύριε Δήμαρχε, αν κουβεντιάσετε μαζί του, κουβεντιάσετε, ποιο είναι το σχέδιό του για τη βοήθεια που χρειαζόμαστε για την εξάλληψη και τη μείωση της παραβατικότητας. Και θέλω να πω για τη γιορτή της Παπαδής και τις εκδηλώσεις που γίνονται, ότι θα πρέπει η Αλυθαρή να εντάξουμε σαν θέμα εορταστικού τουρισμού τη γιορτή της Ολίγου της Πόλης, γιατί είδαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και εμείς το είδαμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που τέλος πάντων που φαίνεται. Ήταν πάρα πολύ, έγινε μεγάλη κατανάλωση σε καταστήματα, αγοράστηκαν πάρα πολλά τοπικά προϊόντα και θεωρώ ότι αυτό το, για αυτές τις εκδηλώσεις που έχουμε πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μία εβδομάδα. Να περιλαμβάνει δύο Σαββατοκύριακα, δηλαδή μία εβδομάδα μετά Σαββατοκύριακα. Και είδαμε ότι πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αρνητικό σημείο το οποίο θα πρέπει να δούμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο είναι αν θα πρέπει τα καταστήματα να ανοίγουν την Κυριακή. Όπως είδαμε, υπήρχε ένα σοβαρό θέμα με το εμπορικό σύλλογο, το οποίο δεν είχε της αποδοχής των συνάδελφων του εμπορικού συλλόγου. Έγινε βιάσιμα, ήταν ένα σοβαρό θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να το επιθέσει και αυτό το ζήτημα. Γιατί νομίζω αφορά την πόλη. Δεν ήταν υποχρεωτικό να ανοίγουν καταστήματα την Κυριακή, θεωρώ. Μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και με άλλους τρόπους, ούτως ή άλλως τα τουριστικά καταστήματα ανοίγουν και εξυπηρετούν τις ανάγκες των τουριστών. Αυτά είναι και ευχαριστώ.